Σήμερα κάπως καλύτερα, με εγκάβματα βέβαια. Είμαι στο ΚΑΤ. Έχω κάποια εγκάβματα στο κεφάλι, στο λαιμό και στο χέρι. Μπορούσαμε να το ούτε καν να το υποπτευτούμε για να το πιστέψουμε. Αλλά είχαμε λάβει βέβαια τα μέτρα μας. Κάθε φορά να πάρουμε τα μέτρα μας, έχουμε αστυνομική δύναμη από το αστυνομικό τμήμα συντάγματος. Είχαμε αστυνομικό στην αίθουσα, όχι μέσα, αλλά ακριβώς απ' έξω στην είσοδο της αίθουσας. Τον οποίο αμέσως εγώ ήμουν ο πρώτος στον οποίο έριξε το καυστικό υγρό. Νομίζω ήταν, από ό,τι μου είπαν, καυστική ποτάσα. Καυστική ποτάσα. Ναι, ναι, ήταν δίπλα μου και λίγο πίσω μου ακριβώς. Και όπως άνοιξε το μπουκάλι, έπεσε πάνω μου πίσω μου. Και μου έκαψε όλα τα ρούχα, έγιναν κουρέλια αυτόματα. Όλα τα ράσα εκεί που φοβόταν. Βγήκα αμέσως, ειδοποίησα τον αστυνομικό. Σας είπε κάτι όταν σας επιτέθηκε? Φώναζε μέσα στη σύγχυση, δεν μπόρεσα να συγκρατήσω πολλά. Θα δείτε τι θα πάθετε. Είπε στον Ζακίν του, το Μητροπολίτη, ότι εσύ δεν θα προλάβεις να πας στη Μητροπολή σου. Απειλούσε ότι θα σκοτώσει τον Βερίας, τον Μητροπολίτη, από το οποίο την επαρχία κατάγεται. Ο Βερίας δεν ήταν δικαστής, δεν ήταν παρόν στην αίθουσα, αλλά ήταν εκείνος ο οποίος τον παρέπεμψε στο συνοδικό δικαστήριο για κλοπή. Είχε συλληφθεί στη Βερία για κλοπές και για εμπορία ναρκωτικών. Είχε συλληφθεί για εμπορία ναρκωτικών μόνο. Η κλοπή προέκυψε από κλοπές που έκανε στη Μητρόπολη. Ήταν εκκλησιαστικό αδίκημα η κλοπή. Τι ώρα συνέβη το συμβάν? Ξεκινήσαμε περίπου στις 6 και 4 τη συνεδρία και έγινε περίπου μία ώρα μετά. Όταν αφού είχαμε ολοκληρώσει και το ανακοινώσαμε την απόφαση. Η απόφαση ποια ήταν? Η απόφαση είχε ασκήσει έφεση στην πρωτόδικη απόφαση. Η πρωτόδικη απόφαση είχε βγει πέρυσι και ήταν καθαίρεση να συναντηθεί από το σύνδεσμο του κληρικού. Και τότε πάλι στο δικαστήριο με το άκουσμα της απόφασης είχε εξυβρίσει, είχε επιτεθεί λεκτικά στους δικαστές. Και τώρα έγινε, τώρα είχε ασκήσει έφεση στην πρωτόδικη απόφαση. Το ανακοινώθηκε μετά από εξέταση του δικαστηρίου ότι η έφεση του ήταν εκπρόθεσμη, δεν μπορούσε να συζητηθεί. Επομένως είχε λήξει και το θέμα. Και έτσι αυτός σύμβουλος ήταν προετοιμασμένος, βέβαια, δεν ήταν κάτι αυτόρμητο, γιατί δεν υποπτευτήκαμε και τι θα μπορούσε να κρατάει μαζί του, γιατί ξέρετε τα ράσα που φοράνε οι κληρικοί είναι φαρδιά τα μανίκια τους και προφανώς αυτός έκρυβε την τζάντα με το καυστικό υγρό μέσα στα ράσα του. Εγώ για παράδειγμα ήμουν δίπλα του και τον είδα να ανοίγει τα ράσα, να βγάζει μια σακούλα και από μέσα το μπουκάλι, το οποίο ήταν ένα πολύ μεγάλο μπουκάλι, 2 λίτρα το λιγότερο, με φαρδί στόμιο, στο οποίο μας πέταξε το υγρό και προσπαθούσε με κινήσεις πέρα δόθε να βρει όσους πιο πολλούς μπορούσε. Είχε και δεύτερο μπουκάλι, 2 είχε. Αμέσως φώναξα, επειδή ένιωσα το κάψιμο πάνω μου, φώναξα στους δικαστές, μας πετάει υγρό, οξύ, βγείτε έξω, και αμέσως έτρεξα έξω για να ειδοποιήσω τον αστυνομικό να έρθει να τον συλλάβει. Ο οποίος ήρθε ο αστυνομικός, τον συνέλαβε όντως και εκείνος ήταν στα χέρια κάτι από τι έμαθα. Μετά τρέξαμε όλοι μαζί να βρούμε και είχαμε και υπερήλικες. Είχαμε σεβασμιότατος από την Τόνιτσα, ο Ριανιτόνης Κλήρ. Είναι πάνω από 80 χρονών και έπαθε εγκάβματα στο πρόσωπο. Το Facebook, εμένα μου έστειλαν την προηγούμενη εβδομάδα μια δημοσίευση, ανάρτηση που κάνει, στην οποία όμως έλεγε ότι στις 24 Ιουνίου δεν θα ζω, θέλω να με κυδεύσετε στο χωριό μου και κάτι τέτοια. Μίλαγε για τον εαυτό του. Δεν εκτόξευσε όμως κάποια απειλή ευθεία για άλλους. Άρα δηλαδή είχε προαναγγείλει ότι θα προχωρήσει αυτοχειρία? Έτσι έγραφε αορίστως στο προσωπικό του λογαριασμό. Περίμενα ότι θα αντιδρούσε όπως και στην πρωτοβάθμια δίκη, δηλαδή λεκτικά, φραστικά, θα είχε άσχημη συμπεριφορά με το άκουσμα της ποινής. Αλλά εν τούτης αυτό το πράγμα δεν το περιμέναμε, δεν μας είχε ξανασυμβεί και ποτέ. Εντάξει, πρέπει ίσως να παίρνουμε να λαμβάνουμε περισσότερα μέτρα. Εμείς είμαστε το δευτεροβάθμιο δικαστήριο. Συνοδικό και δικάζαμε αυτή την υπόθεση του νότου κληρικού που ήταν από την Μητρόπολη Βερίας. Εμείς βγάλαμε την απόφαση και παραμείναμε στην πρωτοβάθμια γιατί ήταν και εκπρόθεσμος. Ήταν καθηρημένος στις τάξεις των λαϊκών από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο. Όταν άκουσε λοιπόν την απόφαση, είχε τρεις δικηγόρους μαζί, φανταστείτε. Εσείς είστε μιλημένοι από τον Άγιο Βερίας, ότι δηλαδή μας είπε ο Άγιος Βερίας να τον δικάσουμε, είπε εκείνος. Και ανοίγει την τσάντα του και βγάζει δύο μπουκάλια τεράστια με αυτό βιτριόλι.
και άρχισε να μας πετάει. Στο αυτή με βρήκε. Αλλά όλα τα ρούχα μας κάηκαν. Κάηκαν στην κυριολεξία. Εκείνη τη στιγμή που σας έριξε το καυστικό υγρό, θέλετε να μου πείτε, φαντάζομαι επικράτησαν αυτές, ήταν πρωτόγνωρο. Μεγάλος πανικός. Σε άλλους έπεσε το υγρό πολύ, σε άλλους λιγότερο. Μεγάλος πανικός, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Λοιπόν.